Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Άγγελος Χάιδας, είμαι front-end developer. Δουλεύω σε μια εταιρεία που έχει βάση στην Αγγλία, που λέγεται Adzuna. Η παρουσίαση αυτή θα τη βρείτε, αν και δεν έχει πολλά links αυτή τη φορά, θα τη βρείτε κάτω στο bit.ly GreeceJS underscore TailwindCSS. Το Twitter μου είναι από πάνω για αν χρειαστείτε να μου την πείτε για οτιδήποτε. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το TailwindCSS. Θα μου πεις τώρα τι είναι το TailwindCSS. Ένα από τα πραγματάκια τα οποία κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε παρουσίαση στο GreeceJS έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι ο αγαπημένος μας αντιπρόεδρος, ο κύριος Παυλάκης που κάθεται εκεί πέρα, ο οποίος μας λέει να μην κάνουμε παρουσιάσεις, μπορεί ο άλλος να μπει, ας πούμε, σε ένα site για να το διαβάσει. Πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό, να έχει κάτι να δώσει, να έχει. Η προσπάθειά μου λοιπόν σήμερα, εμπνευσμένος και μενόμενος από αυτή τη στάση, είναι να σας μεταφέρω λιγάκι τον ενθουσιασμό μου για το συγκεκριμένο framework και πώς εμένα προσωπικά στο δικό μου workflow με βοήθησε να αλλάξω κάποια πράγματα. Καταρχήν, αυτό είναι από το 2019 State of CSS Report. Νομίζω βλέπουμε όλοι ότι το awareness για το bootstrap είναι στο 100%. Εγώ έχω 8 χρόνια εμπειρία με το bootstrap. Νομίζω bootstrap από το 2 σε 3, πρώτη φορά που το έβαλα, με less, το 2013. Οπότε για 8 χρόνια ήταν το, από όλα τα frameworks που δουλέψει, ήταν αυτό το οποίο ήξερα καλύτερα. Ήταν αυτό το οποίο, πώς θα το πω, ήμουν evangelist χωρίς να με πληρώνουν. Δηλαδή, αν με ρωτούσε πριν από 2 χρόνια ποιο είναι το καλύτερο CSS framework, θα σου έλεγα κάτσε για μπύρα, ποιο είναι καφέ, α, φίλε, το bootstrap. Και έτυχε να συνεργαστώ με έναν φίλο σε ένα open source project, ο οποίος μου είπε, βάλε και το Tailwind. Πρώτη αντίδραση ήταν, κοίταξε να δεις, έχουν πολύ καλό στο bootstrap και ξέρω το bootstrap. Μου λέει, βάλε και το Tailwind να δεις. Και επειδή το συγκεκριμένο φίλο τον εμπιστεύομαι, είπα να βάλω Tailwind. Οπότε πώς το έβαλα, όπως αντιμετωπίζω τον τρόπο με τον οποίο κάνω δουλειά με τον bootstrap. Άνοιξα τον editor μου, λέω πάω στο site του Tailwind, λέω να βρω πού είναι το CDN, να πάρω το αρχείο, να το πετάξω μέσα, να αρχίσω να κάνω δουλειά. Το πρώτο πράγμα το οποίο ήταν έτσι λίγο, δηλαδή, ήταν ότι στα installation instructions σου έχει μία σειρά από οδηγίες πώς να το χρησιμοποιήσεις και τελευταίο και καταϊδρωμένο είναι το να βάλεις απλά το link μέσα από το CDN, το οποίο λέγω, οκ, να δούμε, δεν πειράζει. Γεράσκω, είναι διδασκόμενος. Συνεχίζουμε. Το επόμενο το οποίο ήταν σχετικό είναι στο ίδιο το documentation του Tailwind. Σου έλεγε ότι καλύτερα μην το βάλεις από το CDN. Βάλτε το στο build process σου. Κάντε το build κανονικά για να μπορείς να έχεις όλα τα features. Μπορεί να παίξει, αλλά. Οπότε εκεί ήταν το δεύτερο. Έψαχνα να βρω δικαιολογίες για να μην το χρησιμοποιήσω. Φυσικά, όταν το ψάχνεις λίγο παραπάνω και το τσεκάρεις, βλέπεις ότι το uncompressed Tailwind από το CDN, όχι από το build process, κλοκάρει στις 59.689 γραμμές κώδικα. Αυτό είναι 5 φορές όλο το bootstrap μαζί με την JS. Βασικά, ο υπολογισμός στα πλάγια τον έκανα για απλά κάνω το τυπώσεις. Σου βγαίνει 414 σελίδες α4, είναι γύρω στα 2 κιλά κώδικας. Okay. Και το κερασάκι στον τούρτα ήταν που μπήκα στο ντοκιμέντο, λέω θα το βάλω, θα παίξουμε με Tailwind. Και το πρώτο πράγμα που έκανα, ερχόμενος από το, και συνεχίζω να κάνω τη σύγκριση με το bootstrap, γιατί αυτό ήταν το πράγμα το οποίο κάνω το comparison για να δείξω πού είναι καλύτερο, πού πάει μπροστά. Είναι ότι στο documentation του Tailwind για τα components, το κουμπί, το tab, το input field, το τέτοιο. Σου λέει, ξέρεις κάτι, σε σχέση με τα άλλα frameworks, το Tailwind δεν έχει components. Δεν έχει components. Δεν έχει component classes, δεν έχει κουμπί, δεν έχει το concept ενός κουμπιού. Οπότε είμαστε 4 στα 5 αυτή τη στιγμή και το 5 στα 5 είναι που λες, ok ρε φίλε, σου έχει κάποια παραδείγματα από κάπου και το πρώτο πράγμα που σου έχει πώς φτιάχνεις ένα alert με το Tailwind. Και βλέπεις αυτά τα αντί, βλέπεις τα ατελείωτα classes, ας πούμε, και εγώ στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή το σύγκρινα με αυτό. Που είναι αυτό το οποίο είχα μάθει να κάνω τόσα χρόνια. Νομίζω ότι οι φάτσες των ηθοποιών που έχω βάλει
μεταφέρουν και το συναίσθημά μου. Οπότε κάτι μου έλειπε. Κάτι μου έλειπε. Αλλά όπως είπαμε, όσο πάμε, μαθαίνουμε αναγκαστικά στη δουλειά μας. Οπότε είπα, θα ξεκινήσω πριν από 1,5 χρόνο αυτά. Και μετά από 2 εβδομάδες δουλεύοντας με το Tailwind, η αντιμετώπιση μου στο πώς είναι, στο πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το framework ήταν κάπως έτσι. Ήταν δηλαδή σε φάση, δώστε μου όλα τα website σας και θα τα κάνω όλα τέλεια, φανταστικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορώ να κόψω και να το κάνω υπέροχο. Και η ερώτηση είναι, δεν ξέρω ποιοι θυμάστε τον κύριο, είμαστε λίγο παλιοί, τέλος πάντων. Και εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους προσωπικά εγώ πιστεύω ότι η προσέγγιση που έχει το λεγόμενο το utility approach που έχει το Tailwind, που μπορεί να βοηθήσει. Παίζουν διάφορα άρθρα στο ίντερνετ και τα περισσότερα είναι, ξέρω εγώ, 26 λόγοι για τους οποίους το Tailwind είναι καλύτερο, 17 λόγοι για τους λόγους από τους οποίους το Tailwind είναι καλύτερο. Εγώ έχω εκμεύσει 5 και είναι οι 5 οι οποίοι στο δικό μου προσωπικό workflow είχαν διαφορά. Και θα τους δούμε λίγο παρέα. Το γεγονός ότι δεν είχε component classes, το γεγονός ότι δεν είχε δηλαδή να σου δώσει ένα έτοιμο navbar, το οποίο μπορούσες να το κάνεις customize. Εδώ φέρνω το παράδειγμα του μια σελίδα που πολλές φορές στη ζωή μου την έχω ανατρέξει, ας πούμε. Είναι ότι πηγαίνεις στο Bootstrap version 4 και σου λέει ότι το navbar component είναι αυτό. Μπορείς να το κάνεις customize έτσι, μπορείς να βάλεις αυτά τα classes, να το τροποποιήσεις έτσι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο ήταν, ότι πολλές φορές, επειδή στην εταιρεία στην οποία δουλεύω καμιά φορά καλούμε να κάνω και το design ή και σε διάφορα άλλα projects, ας πούμε, έχω και λίγο, πιάνω και λίγο από design, είχα πιάσει τον αυτό μου πολλές φορές να κάνω design βάσει του τι θα είναι εύκολο να κάνω implement μετά στο Bootstrap. Δεν ξέρω αν το πιάνετε, δηλαδή όταν έφτιαχνα το mock στο sketch, έλεγα ότι ξέρεις κάτι, θα βάλω εδώ πέρα το τέτοιο, αλλά στη γωνίτσα βάλε το search έτσι και τα rest, οπότε μετά το έχω στο μυαλό μου, ήμουνα ήδη στη φάση που το είχα κόψει. Το Tailwind βασικά δεν έχει να στο δώσει αυτό. Η νοοτροπία δηλαδή, φεύγεις κατευθείαν από αυτό το τρυπάκι και είσαι σε φάση ότι θα στο κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται αυτό που έχει σχεδιάσει ο άλλος, ό,τι και να είναι αυτό, να μπορέσεις να το κάνεις implement όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το αποτέλεσμα λοιπόν στο δικό μου, όταν το έκανα adopt και στη δουλειά και σε διάφορα landing page, κυρίως single page apps και marketing single page landing pages, σελίδες δηλαδή που μαρκετινίστικου περιεχομένου, που μπαίνει ο άλλος, αφήνει ένα email, φεύγει. Παρατήρησα ότι δεν τις έκανα design βάσει του τι μου λέει το CSS framework. Τις έκανα design για έτσι όπως ήθελα εγώ να φαίνονται. Και μετά το Tailwind ήταν αυτό το οποίο μου επέτρεπε απλά να μεταφέρω, να κάνω το κόψιμο και να το φέρω. Σαν, φανταστείτε, σαν ίδια νοοτροπία, σαν να χεράτα έγραφα το CSS. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις αρχίσει να το χρησιμοποιείς, ωραίο χρώμα αυτό, όταν έχεις αρχίσει να το χρησιμοποιείς, σε αναγκάζει από μόνο του, σιγά σιγά, να κάνεις apply το dry principle, το do not repeat yourself. Δηλαδή, βλέπεις που έχεις ξαναχρησιμοποιήσει τις ίδιες και τις ίδιες κλάσεις και εξαναγκάζεσαι, εντός εισαγωγικών, να κάνεις abstract κώδικα που επαναλαμβάνεται σε components. Ανάλογα βέβαια με την αρχιτεκτονική που δουλεύει ο καθένας, αυτό μπορεί να είναι από πολύ εύκολο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στο React για παράδειγμα, είναι de facto και δεδομένο ότι είναι αρκετά εύκολο, αρκετά, πώς να το πούμε, φθηνό, cheap, να φτιάξει καινούργια components και να καλεί το ένα το άλλο. Αλλά ας πούμε, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ακόμα και στο δικό μου workflow, που πολλές φορές καλούμε να κάνω ένα design, να το κόψω και να παραδώσω ένα HTML prototype, ακόμα και εκεί, που ενώ παλιότερα το concept ήταν, ξέρω εγώ, sketch ή Photoshop, ανεβάζουμε στο InVision, το παίρνουμε μετά, το κόβουμε στατικό HTML, με dummy data και παίζουμε παιχνίδι, ακόμα και το στατικό HTML έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το stack. Δεν ξέρω ποιοι ξέρετε τον Ajax, η Mozilla το αγαπάει πάρα πολύ. Ένα JavaScript template in engine είναι, πολύ απλό. Και μπήκα στο τρυπάκι, όπως φαίνεται στα δεξιά, να αρχίσω να φτιάχνω ουσιαστικά μικρά components που να τα χρησιμοποιώ στα στατικά μου prototypes. Διότι δεν ήθελα να επαναλαμβάνομαι, δεν ήθελα να είμαι συνέχεια copy-paste.
Και το τρίτο, και εκεί ήταν πραγματικά η πρώτη αναλαμπή, το πρώτο ρε παιδί μου, ήταν το mobile first, κάτι το οποίο το διαβάζουμε, λέμε ότι το κάνουμε, λέμε ότι προσεγγίζουμε, ας πούμε, ότι όταν ξεκινάμε ένα καινούριο design, ξέρω εγώ, όταν γράφουμε το spec για ένα καινούριο project, πάντα λέμε θα έχουμε ένα mobile first approach, αλλά η αλήθεια είναι, το κάνουμε. Από τη δικιά μου εμπειρία, πάρα πολλές φορές, όταν σου έρχεται, εντάξει, στην εταιρεία που δουλεύω τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με εξωτερικούς designers και έχει έρθει κάποιο mock, σχεδόν στο 90% των περιπτώσεων το design έχει πλάτος 1440 ή 1900, είναι το αρχικό design, είναι το desktop site, δεν είναι ποτέ το mobile site. Ακόμα δηλαδή και αν είναι responsive το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε implement, πολύ σπάνια μας έρχεται mock το οποίο σου λέει, κοίταξε να δεις, έτσι θα είναι εδώ και το desktop θα είναι έτσι. Και αυτό γινόταν το ίδιο ακριβώς στον κώδικά μου. Όσοι έχετε δουλέψει bootstrap, ποιοι έχουν δουλέψει bootstrap. Είμαστε αρκετοί, λαός. Όσοι έχετε δουλέψει bootstrap... έχει ταΐσει κόσμο το bootstrap. Λοιπόν, πόσες φορές έχετε κάνει το λάθος που έχω κάνει εγώ, λάθος. Την προσέγγιση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές που σου έρχεται αυτό το ωραίο το πράγμα που από το designer που έχεις κάνει design εσύ, είσαι σε βάση μανίκια πάνω να το κόψουμε, να το κάνουμε implement, το φτιάχνεις και μετά λες πρέπει να κάνω και το mobile. Και μετά αρχίζεις και κοτσάρεις, σιγά σιγά αλλάζεις τα classes και βάζεις μάλιστα και τα classes τα οποία είναι τα media breakpoints, ξέρεις, medium και down, small και down, δηλαδή πας ανάποδα όλη τη διαδικασία, διότι δεν άρχισες ποτέ από το mobile. Αυτό που λατρεύω λοιπόν στο... και αυτό που θέλω να σας δείξω στα γρήγορα είναι πώς το Tailwind με ανάγκασε να κάνω τα πάντα mobile first. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό live coding exercise, δεν θα κάνω κάτι το εντυπωσιακό παιδιά, ένα HTML θα φτιάξω με μερικά classes, απλά θέλω να μεταφέρω την ευκολία του αν έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να έχεις μάθει το λεξικό, αν θέλετε, που σου δίνει το Tailwind, τι μπορείς να πετύχεις. Και θα το κάνουμε στα... εδώ. Θα το κάνουμε στα πλαίσια του... τι να φτιάξουμε, θα δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Καταρχήν βλέπουμε όλοι το font είναι εντάξει, είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω είναι στα πολύ γρήγορα. Ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό των παραδειγμάτων. Θα φτιάξουμε ένα καλησπέρα κόσμο. Το ξέρω ότι είναι 2020, αλλά ακόμα, πώς το λένε, live reload δεν έχω βάλει. Κυρίως μήπως κάνω κανένα λάθος, ας πούμε, και προσπαθήσω να το μάζεψω. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για να μην μπλέξουμε τώρα να φτιάξουμε όλο το build stack, το Tailwind, το έχω κατεβάσει locally. Βρίσκεται στο project μου εδώ, είναι ένα CSS αρχείο με τις 50.000 γραμμές κώδικα και απλά θα το κάνω reference χωρίς πολύ πολλά. Το default look and feel, λοιπόν, σου φέρνει ένα... Είναι σαν το reset που έχει το bootstrap, αλλά ίσως και λίγο πιο opinionated. Όλες τις επιλογές του τι έχουν κάνει reset και πώς το έχουν κάνει reset υπάρχουν μέσα στο documentation του Tailwind. Αλλά η πρώτη διαφορά που βλέπεις είναι ότι είτε γράψεις H1, H2, μια παράγραφο, αν φτιάξεις μια λίστα, ας πούμε, όλα είναι resetted. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καθόλου opinion στο πώς θα φαίνεται και τι θα φαίνεται. Οπότε, για να δούμε σιγά-σιγά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνω, θα αρχίσω σιγά-σιγά να κοτσάρω πάνω τα λεγόμενα utility classes. Η ιδέα με το Tailwind είναι ότι σου δίνει ένα κατεβατό, δεκάδες χιλιάδες classes με variations στο καθένα, το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις γρήγορα style και skin το site σου. Οπότε, το HTML πρώτα που δουλεύεις. Οπότε, αντί να δουλέψουμε στο CSS, το μόνο αρχείο που θα δουλέψουμε σε αυτό το test θα είναι το HTML μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βάζοντας ένα μικρό... να βάλουμε ένα ωραίο γκριζουλάκι, έτσι, και θα του δώσω και λίγο padding. Το 4 είναι το ίδιο με το bootstrap που ουσιαστικά υπάρχει P1, P2, P3, P4, το οποίο είναι το padding, το 4 είναι νομίζω ένα rem.
που στη συγκεκριμένη περίπτωση το default είναι 16 pixels που είναι το font size του body. Τέλος πάντων, όλα αυτά μπορούν να γίνουν configure, εγώ πηγαίνω με τα default. Και θα κάνω το κλασικό θεματάκι, this is the left column, θα κάνω το κλασικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία συναντάμε πάντα όταν φτιάχνουμε ένα responsive site είναι το πώς whatever, κόλλησε στο μυαλό. Ένα από το κλασικό πρόβλημα, μία από τις προσεγγίσεις που έχουμε στο responsive design είναι ότι πάντα στο κινητό τα πράγματα θα είναι το ένα κάτω από το άλλο. Ενώ ξέρω εγώ σε ένα desktop αρχίζουμε και έχουμε κολόνες αριστερά, δεξιά και τα rest. Ξεκινώντας λοιπόν από mobile first approach, υποτίθεται ότι δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή του τι γίνεται στα μεγαλύτερα viewports, παίζουμε με κινητό. Οπότε, επειδή είμαστε και σε κινητό, ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, κάνουμε και λίγο show, να βάλουμε δύο cursors, και αυτό το οποίο ψλάς, και αυτό το οποίο θα κάνω είναι να φτιάξω δύο καρτούλες. Οπότε θα βάλω white background, θα βάλω λίγο padding, θα βάλω rounded corners, θα βάλω margin bottom, μόνο δηλαδή από κάτω, για να δούμε που είμαστε εδώ. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Θα κάνω μια ιδέα τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χώρο. Έλα. Γιατί ρε φίλε, για να το δούμε. 600 θα βγει λίγο τούμπανο. Too much. Κάτσε να το μη. Έχουμε και τόσα... Κάτσε, θα βάλουμε και ένα shadow, έλα, περίμενε. Οπότε, για να το σουλουπώσουμε λιγάκι, ζητάω συγγνώμη για το layout του κώδικα, αλλά θέλω να φαίνονται όλα... Τι να βάλουμε, shadow, το MD μας δίνει λίγο παραπάνω drop shadow και το από κάτω, αντί να το κάνω white, θα το κάνω ένα ωραίο περτικαλί και ας πετάξουμε και λίγο dummy text ίσα-ίσα να μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι. Εδώ πέρα επαναλαμβάνω ότι ακόμα και το H1 και το P, ακόμα και τα βασικά elements δεν υπάρχει καθόλου opinion, εντάξει, όλα πρέπει να γίνουν assign από την αρχή. Ένα από τα εκνευριστικά πράγματα στο Bootstrap είναι ότι ήθελες να αλλάξεις το font size σε κάτι, να το κάνεις λίγο παραπάνω ρε παιδί, να το κάνεις 18, δεν σ' άφηνε. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο class, δεν υπάρχει κάποιο. Πρέπει μόνο να πας στο CSS να φτιάξει ένα χειράτο class και να του πεις ότι αυτό είναι font size 18. Στο Tailwind ουσιαστικά έχεις μία πληθώρα από διαφορετικά classes. Εγώ θα παίξω με αυτό, θα του βάλω και λίγο ένα margin από κάτω και τώρα θα πάμε στο ωραίο και στο juicy. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Τι γίνεται όμως για το όσο σας είπα για το responsive, mobile first και τα rest, πού είναι όλα αυτά. Μας πιάνει και το οργανωτικό μας. Λοιπόν, το σημείο αναλαμπής, αν θέλετε, για μένα, ήταν όταν συνειδητοποίησα πως όλα τα classes του Tailwind μπορείς να τα κάνεις prepend με κάποια τα λεγόμενα variants. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις ένα μικρό string μπροστά, άνω κάτω τελεία, και μετά την κλάση που ξέρεις. Και το μπροστά μπορεί να είναι κάποιο breakpoint. Μπορεί να είναι κάποιο state, να είναι, ξέρω εγώ, hover. Να δείξω ένα παράδειγμα πρωτού αρχίσουμε τις ομορφιές. Θα φτιάξουμε εδώ από κάτω, θα φτιάξουμε ένα κουμπί. Κάτσε να το κάνουμε καλά. Στο πούμε στα γαλλικά, le κουμπί. Le κουμπί σαλαλά, έτσι, ωραία. Και θα του δώσω τώρα, αρχίζουμε. Καταρχήν, αν το αφήσω έτσι όπως είναι το κουμπάκι μας, από ό,τι βλέπετε, είπαμε. Μηδέν styling, μηδέν τα πάντα. Ας δώσουμε λίγο ένα margin bottom εδώ. Και ας πιάσουμε το κουμπάκι μας και ας το κάνουμε κουμπί. Οπότε, έτσι, επειδή αγαπάμε το bootstrap, θα πάμε με το default το μπλε. Θα του δώσουμε και αυτού λίγο padding. Θα το κάνουμε λευκό το χρώμα. Ας το κάνουμε και bold. Ας το κάνουμε και rounded. Για να δούμε που είμαστε. Καλά είμαστε. Όχι, δεν είναι καλά. Θα το κάνουμε 600. Η χρωματική παλέτα που έρχεται με το Tailwind για το κάθε χρώμα έχει 8 variations. Οπότε, τα οποία είναι όλα configurable από σένα. Δηλαδή, μπορείς να πιάσεις. Έχει κάποια βασικά χρώματα. Θα το δείτε στο documentation αυτό. Και μπορείς να αλλάξεις τα βασικά χρώματα και τα variations. Οπότε, το βασικό χρώμα είναι blue, orange, purple έχει, μπορεί. Gray, green. Και έχει και μετά
δείκτες φωτεινότητας. Ξέρω εγώ, το green παύλα 100 είναι πάρα πολύ αχνό. Green παύλα 900 είναι σχεδόν μαύρο. Και τι είναι τα variant classes, προτού δείξουμε και το responsiveness. Εδώ λοιπόν σε αυτό το κουμπί, άμα θέλω να γίνεται κάτι όταν θα κάνεις hover, κάνω prepend, hover άνω κάτω τελεία, και τι θα γίνει, θα αλλάξω το background σε BG Blue 800. Και αμέσως έχω και το hover action. Τι έχω κερδίσει μέσα στην πίστη, δεν έχω γράψει καθόλου CSS, δεν έχω ανοίξει κανένα CSS αρχείο, απλά πετάω classes σε ένα HTML document. Προφανώς αυτό που κάνω το έχω ψηλοτεστάρει 2-3 φορές και έχω στο νου μου κάτι το οποίο θέλω να κάνω. Πάμε στα ωραία. Τώρα λοιπόν, το concept είναι ότι αυτό όταν μεγαλώσει από ένα συγκεκριμένο viewport και πάνω, θέλουμε να γίνει, ας υποθέσουμε, θέλουμε να είναι ένα two column layout, αριστερά και δεξιά. Πώς γίνεται αυτό? Θα πάμε λιγάκι, θα αφήσω μερικές γραμμές εδώ. Επαναλαμβάνω, ζητάω συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο είναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω λοιπόν, ένας από τους πιο εύκολους τρόπους, το Tailwind, πριν από 2 μέρες βγήκε το version 1.2, το οποίο υποστηρίζει και grid. Προς το παρόν παίζουμε με Flexbox όμως. Είμαστε όλοι χαρούμενοι με Flexbox? Ωραία, λοιπόν. Οπότε, αν εγώ αυτό το οποίο θα του πω από το MD, από το medium breakpoint και πάνω, τι είναι το medium breakpoint? Το ορίζει στο configuration του Tailwind, που είναι ένα JavaScript αρχείο. Μπορεί να είναι, νομίζω είναι 768 pixels, είναι το ίδιο με το MD του Bootstrap, άμα γνωρίζετε. Του λέω, από MD και πάνω θέλω να μου κάνεις το layout να είναι flex. Οπότε αμέσως έχω τις κολόνες μου. Βέβαια, εδώ πέρα έχουν κρατηθεί όλα τα άλλα styles. Και εδώ έρχεται η αναλαμπή νούμερο 2. Στο Bootstrap είχαμε μάθει, και στα άλλα CSS frameworks, είχαμε μάθει να πηγαίνουμε στο CSS, να φτιάχνουμε Στο Bootstrap είχαμε μάθει να πηγαίνουμε στο CSS και να βάζουμε τα breakpoints και κάτω από τις classes να λέμε τι θα γίνει ανάλογα με το breakpoint στο οποίο είσαι. Εδώ, και το Bootstrap, ενώ μας έδινε, για παράδειγμα, όσοι θυμάστε, το grid system του, το οποίο σου επιτρέπει να στήσεις τις κολόνες. Παραδοσιακά, τι κάναμε στο Bootstrap? Container, row, γελάνε μερικοί εδώ πέρα, ναι. Column, και στο column βάζουμε παύλα MD, παύλα SM, αλλά αυτά ήταν μόνο για τις κολόνες, δεν ήταν για κάτι άλλο. Δεν μπορούσες να αλλάξεις το font size στο medium, για παράδειγμα. Δεν είχες τη δυνατότητα, έπρεπε να μπεις στο SAS ή στο CSS και να γράψεις το breakpoint. Η μαγιά λοιπόν εδώ ποια είναι? Ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις reset ή να αλλάξεις πράγματα απλά κάνοντας prepend όλες τις κλάσεις που έχεις μάθει να χρησιμοποιείς με ένα MD, SM, LG, XL, ανάλογα με ποιο breakpoint θέλεις. Του λόγου του αληθές, τι θα κάνω εδώ? Θα πω ότι, καταρχήν, θα πω ότι όταν γίνεται medium, το background θα γίνει ένα τριαλάριλαρό ροζάκι, να γουστάρουμε. Και θα πάω από εδώ κάτω, στο div, και θα του πω ότι, ξέρεις κάτι, από το medium breakpoint και πάνω, δεν θέλω πια να είσαι rounded. Δεν θέλω πια να έχεις shadow. Και θέλω να πιάνεις τα 2/3 του viewport. Και θα πάω και στο από κάτω το div και θα του πω, εσύ θα γίνεις ένα ωραίο, απέσια χρώματα, αλλά παιδιά, sorry, έτσι εδώ τώρα κάνουμε λίγο show. Δεν θέλω να είσαι rounded και θέλω επίσης το πλάτο σου να είναι το 1/3. Οπότε αμέσως έχουμε στήσει ένα responsive layout, δεν έχουμε γράψει μία γραμμή CSS, έχουμε γράψει μόνο HTML, έχουμε γράψει πολύ HTML, αλλά okay, θα το γράφαμε. Και οπότε το concept του utility classes είναι αυτό. Τώρα, πλεονεκτήματα, πολλά. Πολλά και σε διάφορα stacks κιόλας. Ένα από τα πράγματα που μας βοήθησε, παιδιά, το Tailwind, είναι ότι σταματήσαμε να αγχωνόμαστε, να ξεκασάρουμε CSS assets, τα οποία ήταν πίσω από ένα CDN. Θα μου πεις, χαζή δικαιολογία, διότι θα έπρεπε κάποιο το infrastructure να το έχει φτιάξει σωστά αυτό. Αλλά όταν δεν είναι στον έλεγχό σου αυτά τα πράγματα και είναι σε κάποιον άλλον, είναι ανακουφιστικό να ξέρεις ότι θα αλλάξεις μόνο το HTML χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τα υπόλοιπα. Προχωράμε. Οπότε,
τέταρτο πλεονέκτημα για μένα, δεν με χάλασε που έγραφα λιγότερο CSS. Εντάξει, έχουμε γράψει πολύ CSS, μας έχει ταΐσει, είμαστε καλά, έχουμε τη δουλειά μας, αγαπάμε, αλλά δεν με χάλασε προσωπικά. Σε ένα production website που είναι για mid-level classified, αγγελίες δηλαδή για properties, το βασικό μου CSS με το Tailwind είναι 75 γραμμές. Πάρα πολύ περηφανός για αυτό. 75 γραμμές κώδικα. Βέβαια, εντάξει, τα HTML templates είναι κάτι τερατάκια, αλλά okay. Χάνεις κάπου, κερδίζεις κάπου. Οπότε, μέχρι στιγμής, έτσι όπως σας τα έχω πει, ξέρω εγώ, λέτε ο τύπος γουστάρει, ας πούμε, όλα φανταστικά, Tailwind, πάμε να το βάλουμε, να. Ναι, αλλά υπάρχουν και ένα-δύο πραγματάκια που πρέπει να γνωρίζουμε, τα οποία λίγο κάπως έτσι... Νούμερο ένα, post CSS. Το να το κολλήσουμε έτσι όπως το κόλλησα εγώ και να βάλουμε ένα link και φορτώνοντας το από το CDN, okay, καλή φάση, αλλά δεν θα παίξει για production. Για production θα το φέρεις κανονικότατα στο build pipeline σου. Υπάρχουν και εύκολες λύσεις. Η πιο απλή λύση που μπορείς να κάνεις είναι να φέρεις... Θα παίξεις με NPM, πρέπει να έχεις node και θα έχεις ένα μικρό build step. Και τι θέλει αυτό, θα βάλεις το post CSS. Το post CSS import και το post CSS nesting είναι δύο plugins που έχω βάλει για να μου επιτρέπουν κάποια πραγματάκια που έχω συνηθίσει από το SAS. Δεν ξέρω ποιοι γράφεται SAS, αλλά και το nesting και τη δυνατότητα να γράψεις παπάκι import και να φέρεις άλλα αρχεία τα θεωρώ πια απαραίτητα. Οπότε... Και το page CSS θα σας πω σε λίγο τι είναι. Και τα σκριπτάκια τρέχεις post CSS, του λες πού είναι το CSS που έχεις γράψει που κάνει import πρώτα το Tailwind και μετά τα δικά σου τα χεράτα, αυτές τις 75 γραμμές, και αυτό σου φτύνει ένα CSS που το φορτώνει στο browser. Οπότε, δηλαδή για ένα γρήγορο φτηνιάρικο HTML πρώτα να το μοιράσεις κάπου, ναι, κάντο link από το CDN. Αλλά άμα θέλεις να έχεις όλη τη δύναμη που σου δίνει, να το κάνεις customize, να το κάνεις configure, έχει δουλέψει κανείς με bootstrap, αλλά, ναι, μου είσαι σηκώσει το χέρι τρεις φορές, εσύ, Λοιπόν, έχει δουλέψει κανείς όμως με bootstrap from sources, δηλαδή να το φέρει σαν SAS μέσα, να κάνει configure το variables.scss, οπότε δηλαδή να κάνεις, γι' αυτό λες καμένος. Ωραία, αυτή η διαδικασία εδώ δεν χρειάζεται. Μάλιστα, δεν χρειάζεται, γίνεται σε ένα JavaScript αρχείο. Μπορείς να το κάνεις ακόμα και προγραμματιστικά. Δεν υπάρχει κάποιο SAS ή κάποιο CSS αρχείο που να έχει δηλαδή όλη αυτή την πληροφορία. Δεύτερο κομμάτι της διαδικασίας, το post CSS που σου φτύνει αυτό το τελικό, δυστυχώς χρειάζεται και ένα πραγματάκι που λέγεται purge CSS. Το οποίο τι κάνει, παίρνει αυτές τις 59.000 γραμμές CSS και λέει ο κώδικας σου χρησιμοποιεί κάτι από αυτά ή να τα πετάξω. Αυτό κάνει, δεν είναι κάτι το έξυπνο, ούτε κάτι το φανταστικό, έχει ένα μικρό, εκεί πέρα που λέει το default extractor, έχει ένα μικρό function τέλος πάντων. Το μόνο που χρειάζεται να πούμε εδώ πέρα είναι ότι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι και να καθαρίσεις το τελικό αποτέλεσμα από τις χιλιάδες κλάσεις που δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Άμα θες μπορείς να τις αφήσεις μέσα, αλλά μιλάμε για 56 kilobyte gzipped, γύρω στα 650-700 αν είναι uncompressed. Δεν χάθηκε ο κόσμος για 56 kilobyte, εντάξει, αλλά το να έχεις ένα CSS το οποίο να έχει, ξέρω εγώ πόσες, 7.000 κλάσεις αχρίαστες, αυτό το αφήνω πάνω σας για ξέρω, ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Και το τελευταίο, καμιά φορά μπορεί αυτό που σας έδειξα με τα, εδώ πέρα με τη σαλάτα, με τα classes, στην αρχή και εγώ είχα λίγο, δεν γούσταρα τη φάση, δηλαδή λέω, γιατί να το βάλω στο HTML, αφού στο CSS μου έχω μάθει και από το SAS έχω τα functions μου, έχω το nesting, έχω τα import και τα rest, οπότε ο κώδικας που βλέπετε είχα φτάσει σε ένα σημείο να γράφω κώδικα που να φαίνεται έτσι, όπου ήθελα να έχω το cascade, ήθελα να έχω το inheritance του SAS και ήθελα να έχω tailwind ταυτόχρονα. Οπότε έγραφα αυτό το περίεργο πράγμα, το οποίο δουλεύει, αλλά είναι κάτι σαν το μπλέξιμο και των δύο κόσμων, χωρίς να σου δίνει... δηλαδή όλες αυτές οι κλάσεις θα μπορούσαν κατευθείαν να πάνε στα τέτοια. Δηλαδή η λύση, εγώ εδώ επέλεξα, αν βλέπετε, να φτιάξω ένα... το default button, αντί να του βάζω ένα κατεβατό από classes, να γράψω μέσα στο CSS τι πρέπει να έχει. Γίνεται να το κάνεις και έτσι.
αλλά δεν κερδίζεις κάτι και καταλήγεις με ένα CSS το οποίο φαίνεται λίγο περίεργο. Όχι, συγγνώμη. Οπότε, για πληροφορίες, tailwindcss.com είναι η ιστοσελίδα, έχει όλη την πληροφορία, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο autocomplete που σου δίνει ό,τι θες να ψάξεις ανά οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά αν θέλετε να κρατήσετε κάτι από όλη αυτή την παρουσίαση, είναι να πάτε στο κάθετο screencasts. Τα δύο τυπάκια που το έχουν φτιάξει στο Tailwind, το ένας παλιότερα δούλευε πολύ Laravel και γενικότερα οι Laravelians γουστάρουν τα screencasts, ξέρετε, είναι... Αγαπάς και εσύ. Λοιπόν, Laravelian, ωραία. Οπότε έχει κάτσει και έχει φτιάξει, δηλαδή όλα τα links που βλέπετε εδώ στα αριστερά είναι screencasts από τον ίδιο τον creator του Tailwind, όπου σιγά σιγά σε πιάνει από το χέρι και σου λέει κοίταξε να δεις πώς θα το έκανα εγώ. Οπότε αξίζει. Και τελευταίο πράγμα. Περιέργως λοιπόν, στο State of CSS του 2019, το Tailwind, ενώ το awareness είναι αρκετά χαμηλό, το interest και το satisfaction είναι νούμερο ένα. Τώρα θα μου πεις, τι έχει να πει αυτό, ο κόσμος συνεχίζει να όλοι ξέρουν το bootstrap και το satisfaction είναι στο 52%. Είναι στο 52% γιατί υπάρχουν και άλλα CSS frameworks. Ας πούμε, εγώ αυτό δεν το πολυδέχομαι, ας πούμε. Το Bulma έχει 74% satisfaction. Προφανώς τους πληρώσαμε για να δεν ξέρω. Κάποιος χάκαρε, ναι, δηλαδή εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Αλλά εντάξει, περιορέξεις, κολοκυθότητα. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο. Το αφήνω εδώ πέρα.